Χαιρετίζω τους λάτρεις του detailing. Σήμερα είναι μια πολλά special μέρα γιατί θα κάνουμε έναν πολλά όμορφο unboxing. Και συγκεκριμένα θα είναι τους Rubes Nano Hybrid Long Neck. Είναι μια πολύ special μηχανή η οποία είναι απαραίτητη για οποιοδήποτε επαγγελματία για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μικρά τοπία πάνω στο αυτοκίνητο, σε χωρισές, στο εσωτερικό κτλ. Πάμε να δούμε πώς μοιάζει το κουτί και θα ανοίξουμε μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι. Θα τα ανοίξουμε μαζί παρέα. Να δούμε τι έχει μέσα. Είμαστε έτοιμοι? Προσεκτικά. Μάλιστα, αυτό είναι το sexy κουτάκι της Nano Hybrid. Είμαι πολύ ευθυριασμένο να ανοίξουμε. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να δούμε και τον κωδικό της και το μοντέλο της και το sexy το κουτάκι. Γυρίζει έτσι και θα ανοίξει έτσι το κουτάκι. Το λοιπόν, δεν έχει πολύ ύψος η κάμερα, να τα δούμε μαζί. Πρώτα απ' όλα έχουμε το σχεδιάγραμμα μας που μας δείχνει τι περιέχει μέσα, τι κάνει το καθένα, χημικά που περιέχει, πατς που περιέχει, έχει τα ούλα. Το λοιπόν κοπέγγε. Αυτή είναι η μηχανή. Αυτή είναι η μικρή πολυσερούδα που κάνει τα μαγικά. Και από πρώτη ματιά, αυτός που φαίνεται πολλά εργονομικό, είναι πολλά ελαφρύ, υπερβολικά ελαφρύ, που για έναν επαγγελματία είναι πολλά σημαντικό για να μπορεί να δουλεύει και να μην κουράζεται. Τώρα, πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Το λοιπόν, αυτό είναι το extension. Είναι το extension, μπορεί να θέλει να φτάσει σε μια περιοχή πιο δύσκολη, πιο δύσβατη. Βάλουμε το τούτο στη μηχανή και φτάνουμε πιο μακριά. Έχουμε δύο compounds από τη Rubes, ένα coarse και ένα fine. Τα μπλέντα coarse, τα κίτρινα είναι τα fine και συνδυάζονται με τα φάστους. Και εδώ έχουμε το φορτιστή που θα φορτίζουμε τις μπαταρίες του. Πολύ καλό. Και μετά θέλουμε να σηκώσουμε πάνω αυτόν και να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε δύο microfiber, ένα μπλε και ένα κίτρινο. Λίες οδηγίες χρήσης. Πολύ θυκευασμό. Λία στικεράκια. Το εργαλείο το οποίο ρυθμίζεις τις ρυθμίσεις της μηχανής. Έχουμε sanding papers με διάφορα grid, 2000-3000. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ όμορφο κουτάκι από τη Rubes, το οποίο μέσα λογικά θα περιέχει. Μάλιστα, αυτά είναι τα attachments που μπορείς να μετατρέψεις την μηχανή από rotary σε dual action και επίσης μπορείς να βάλεις backing plate, εκείνο που δέχεται το pad δηλαδή, από μία ίντζα και κάτι σε δύο ίντζες. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι πολλά μικρές, θα βάλουμε την ίντζα. Άμα η περιοχή αφήνει μας λίγο περιθώριο, θα βάλουμε το δίντζο για να κόφουμε δρόμο, που λέμε. Και επίσης αυτό είναι το εργαλειάκι, το οποίο θα μας βοηθά να σφίγγουμε, να ξεσφίγγουμε από τη μηχανή μας τα backing plates. Τέλεια. Το φυλάμε και αυτόν εδώ. Επίσης μέσα στο κουτί έχουμε επιλογή να βάλουμε την μπαταρία πάνω στη μηχανή. Μπορεί για παράδειγμα να έχουμε μια πολλά μεγάλη δουλειά που να χρειάζεται αυτό το μηχάνημα συνέχεια. Οπότε μπορεί η μπαταρία να μην μας βολεύει. Σε αυτή την περίπτωση
Θα πάρουμε τη μηχανή εδώ. Να κάνει το κλικ της. Θα βάλουμε την πρίζα στο ρεύμα και θα δουλεύουμε με το σύρμα. Φυσικά εμείς θέλουμε να ρέξουμε την μπαταρία ή όπως λέμε στα αγγλικά cordless. Φυλάμε εδώ το σύρμα. Εδώ είναι ο φορτιστής του φορτιστή της μπαταρίας. Άρα θα ενώσουμε αυτόν εδώ εκεί και μετά θα την βάλουμε πάνω στο ρεύμα. Λοιπόν, αυτές είναι οι 6 μπαταρίες της Ρουπές και μας δίνουν 2 στο κουτί σε αυτό το πακετσάκι. Έτσι όταν λείψει μια, βάλουμε την να φορτίζει, χρησιμοποιούμε την άλλη. Το ωραίο που έχουν αυτές οι μπαταρίες είναι ότι έρχονται με το κάλυμμα τους. Όσο πιο καλά προστατεύσεις τα εργαλεία που σου δίνονται, τόσο πιο πολλά θα ζήσουν. Λοιπόν, αυτές είναι οι 2 μπαταρίες. Και μετά έχουμε τα παρελκόμενα τους, το οποίο έχουμε 2 βούρτσες, η μια είναι πιο σκληρή από την άλλη, μετά εδώ, η μια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το εσωτερικό, η άλλη για το εξωτερικό του αυτοκινήτου, μια άλλη φορά θα τη χρησιμοποιήσουμε, προς το παρόν θα δούμε τι άλλο έχουμε μέσα στο κουτάκι. Λοιπόν, έχουμε όχι έναν, όχι δύο, αλλά 6 foam pads της Ρουπές. Αυτά είναι τα κίτρινα τα foam pads, το οποίο είναι καλό για fine polish. Και έχουμε και 6 μονόιντζα foam pads πλε της Ρουπές. Όπως μιλήσαμε πριν λίγο, έχουμε με χρωματισμούς τα χημικά, τα compounds που λέμε. Το κίτρινο θα συνδυαστεί με το κίτρινο και το μπλε θα συνδυαστεί με το μπλε. Επίσης, το κουτί περιέχει και 4 foam pads των 2 ιντζών, το οποίο μπορούμε να τα βάλουμε με το σωστό backing plate πάνω στο μηχάνημα για να δουλέψουμε σε πιο μεγάλες περιοχές. Και έχουμε και 4 μπλε βίντζα foam pads που πάλι συνδυάζονται με τα σωστά compounds. Το κουτί είναι πλέον άδειο. Ευκαιρώσαμε το που λέμε. Τώρα θέλουμε να ελέγξουμε απλά τη μηχανή πώς γυρίζει. Προς το παρόν θα φυλάξω εκείνα που δεν χρειάζονται. Enjoy και θα ελέγξουμε σε λίγο πώς φορτίζει και πώς δουλεύει η μηχανή. Πολλά σεξι το κουτί πάντως, η αλήθεια λέγεται. Είναι compact, αν έχεις κι άλλα παρόμοια κουτιά μπορεί να βάλεις το ένα πάνω στο άλλο. Έχεις ειδικό handle, μπορεί να το πάρεις μαζί σου επαγγελματικά και να ευτυχούμε. Πάμε να ενώσουμε, για να μην καθυστερούμε τώρα με τις μπαταρίες, πάμε να ενώσουμε εδώ το ρεύμα για να δούμε πώς λειτουργεί η μηχανή, να την ενώσουμε και να δούμε πώς λειτουργεί. Να δούμε αν γέμισε η μπαταρία κάπως. Το βάλουμε εδώ. Στο ένα. Αυτό. Με το pad, με το compound μας, με την ταχύτητα μας, κάνουμε την δουλειά μας. Επίσης βλέπουμε ότι η μπαταρία δεν έχει γεμίσει properly ακόμα, οπότε η ένδειξη είναι κόκκινο. Αν ήταν πράσινο, σημαίνει ότι θα ήταν γεμάτη. Αυτά θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλούς τόπους. Κάποια παραδείγματα είναι πάνω από την πόρτα που ανοίγουμε, παράχει βερνίτσι, να δείξω φωτογραφίες και βίντεο σύντομα, παράχει λάκα τέλος πάντων. Εκεί δεν θα χρησιμοποιήσει την πεντάγιντζη, την πολυσέρα, ή έστω και την θα χρησιμοποιήσει την μικρή, για να μην κάνει ζημιά πάνω στα λάστιχα, πάνω σε άλλο κομμάτι της πολλιάς κτλ. Κτλ. Ή πάνω σε πλαστικά. Πλαστικά πολύ επικίνδυνα πάνω στο αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό του αυτοκίνητου υπάρχουν επιφάνειες που είναι βαμμένες. Οπότε δεν μπορεί να πιάσει μια μεγάλη πολυσέρα και να κάνει πόλη μέσα, γιατί θα χτάρει τι επιφάνειε. Επίση, πάνω σε μεγάλε επιφάνειε εξωτερικέ ή εσωτερικέ υπάρχουν οι γωνιέ. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχω ένα πάνελ που τελειώνει εδώ και εδώ αρχίζει πλαστικό ή καθεφτάκι ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να πω με τη μεγάλη πολυσέρα και να πάω να το χτάρω. Θα κάνω ως το σημείο που φτάνει η μεγάλη πολυσέρα, θα πιάσω ή την 3 inch ή την μονό inch ή 2 inches backing plate
και θα κάνω σιγά σιγά και προσεκτικά, γιατί είμαι detailer και όχι κάνω την άνε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing της Nano Hybrid της Rubes. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα κάνω και άλλες παρουσιάσεις μηχανών, χημικών κτλ. Κάνετε subscribe, κάνετε like και ό,τι θέλετε, κάνετε comment από κάτω. Είμαι στη διάθεσή σας και καλή συνέχεια.